διπορικό στις Λακούβες του Ηρακλείου ή αλλιώς Καμπούλ, όπως αποκαλεί ο Βασίλης Λαμπρινός, με τους δημότες να αγανακτούν για την εφιαλτική καθημερινότητά τους. Είμαστε στην οδό Ατλαντίδος, οι οδηγοί εδώ δεινοπαθούν. Άραγε, πόσες φορές έχει μπαλωθεί αυτός ο δρόμος? Quiz. Είναι ένα συνεχές μπάλωμα στους δρόμους. Δύο μηχανάκια έχω ρημάξει σε Λακούβα. Την άφρα έπεσα με το τρίκυκλο και έσπασα και τη ζάντα, έσπασα το λάσκο, έσπασα και την κεφαλή μου. Ο Δήμαρχος αναγνωρίζει ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και ότι είναι ένα από τα νούμερο ένα προβλήματα. Και χαρακτηρίζει τις Λακούβες Καμπούλ. Χαίρομαι που το αναγνωρίζει αυτό, γιατί έτσι πραγματικά έχουμε γίνει. Έτσι πραγματικά, δυστυχώς, να σπάμε τα αυτοκίνητά μας και να μην μπορούμε να κυκλοφορήσουμε στο δρόμο. Μία από τις πολλές μεγάλες Λακούβες στην οδό Ερυθρέας, ενώ απίστευτη είναι ταλαιπωρία των οδηγών στην ευρύτερη περιοχή, με τα αυτοκίνητα να κάνουν ζιγ-ζακ για να αποφύγουν τις παγίδες στο οδόστρωμα. Δεν πρέπει να είναι αυτό το χάλι εδώ πέρα, γιατί πέραν πάρα πολλά αυτοκίνητα και αν δεν φτιάξουν καλή δουλειά, σε 2-3 μέρες είναι χαλασμένος. Άθλιες εικόνες στην οδό Ευμανθίου, Αρεοπαγίτου, Ερμή, Ανδρέα Ανάθενα, σε γειτονιές στην περιοχή του Άγιαν Ικνώσου και στον Μασταμπά. Δράμα είναι η κατάσταση. Λακούβες, πάρα πολύ καιρό. 3 μήνες, 4 μήνες. Ναι. Εργολαβίες μάλλον για τις επόμενες εκλογές. Τις περιμένουμε. Ούτε ένα μέτρο δεν βλέπεις στον δρόμο. Από ποιο δρόμο να πάρω, από εδώ, από τη σκουλά. Πά, και μπες και χτυπάς μέσα να πούμε και θα λες πως, τι να πω. Βλέπω να πω ότι δεν υπάρχει ένα Ηράκλειο και δεν υπάρχει ένα δρόμο να μην έχει λάκκους. Ο δρόμος θέλει, πρέπει να φτιαχτεί. Είπα να μου δώσουν ένα αμάξι με πίσα, μοναχός μου, να πάω να φράζω τσιλάκους. Γυρίζω που γυρίζω, χωρίς λεφτά. Σύμβαση ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ για την ασφαλτόστρωση δρόμων υπέγραψε ο Βασίλης Λαμπρινός, ο οποίος εκτιμά ότι θα υπάρξει σταδιακή βελτίωση του οδοστρώματος σε ορίζοντα τριετίας. Πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε να αντικαταστήσουμε τα οδοστρώματα του Ηρακλείου, τα οποία είναι σε κακή κατάσταση στις περισσότερες περιπτώσεις, όπως ξέρετε. Επίσης, θα ακολουθήσουν άλλες 7 συμβάσεις που αφορούν τσιμεντοστρώσεις. Ο Γιάννης Αναστασάκης έκανε λόγο για ένα μεγάλο πακέτο έργων με προϋπολογισμό μελετών άνω των 70 εκατομμυρίων ευρώ, με τον Αντιδήμαρχο να κάνει ιδιαίτερη αναφορά και στις υπόλοιπες 9 μεγάλες εργολαβίες που θα ακολουθήσουν. Η συγκεκριμένη είναι Πασπαρτού, είναι για όλη την επικράτεια του Δήμου Ηρακλείου. Ακολουθούν άλλες που είναι χωρικά κατανεμημένες αναδημοτικό διαμέρισμα και στους πρώην Δήμους Τεμένους, Παλιανής, Βοργολαίνη. Η δυνατότητα που διαφαίνεται στον ορίζοντα είναι να ασφαλτοστρωθούν πάνω από 150 έως και 200 χιλιόμετρα οδικού δικτύου. Προτεραιότητα θα είναι οι πυκνοδομημένες αστικές περιοχές, στις οποίες έχουν περάσει δίκτυα οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας και η ΔΕΙΑΗ.